Γιατί πράγματι η υπόθεση δεν πάει άλλο σε ό,τι αφορά τον κόσμο που έχει συσσωρευτεί εκεί. Μαζί μας είναι ο Υπουργός Μεταναστευτικής Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Μηταράκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζή. Κύριε Υπουργέ, πήρατε μια απόφαση να προκειμένου να δώσετε μια παράταση στις επιτάξεις μέχρι την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι? Είναι έτσι, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μουτζούρης με μια δήλωση που έχει κάνει δεν θέλει να προσέλθει σε κάποια συνάντηση και οι δήμαρχοι δεν θέλουν να προσέλθουν σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη. Μάλιστα. Αυτό δείχνει ότι δυστυχώς δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται περιθώριο διαλόγου. Εμείς θέλουμε να συζητάμε διαρκώς με τις κοινωνίες. Είμαστε υποχρεωμένοι να λύσουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση στα νησιά. Δεν είναι δυνατόν τα νησιά να έχουν 42.000 ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ανοιχτές δομές μέσα στην πόλη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία ασύλου και επιστροφών. Στόχος μας είναι οι επιστροφές. Ωστόσο όμως, κύριε Υπουργέ, εσείς υποστηρίζετε, όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, από το Μεγάλο Μαξίμου, ότι ναι, μεν θα κάνουμε μια συζήτηση, αλλά η συζήτηση αυτή δεν θα είναι εκ του μηδενός, θα είναι μια συζήτηση η οποία θα αρχίσει από εκεί που τελείωσε. Από εκεί που τελείωσε όμως υπάρχει ουσιαστική διαφωνία με τους ανθρώπους των νησιών, γιατί και εσείς στοιχείο εκλέγεστε, νησιώτης είστε. Υπάρχει πράγματι μια διαφορά, υπάρχει ένα πρόβλημα δυσπιστίας, το οποίο το βιώνω καθημερινά, είμαι όλη μέρα στα τηλέφωνα με νησιώτες. Αυτό που εμείς πιστεύουμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ανοιχτές δομές μέσα στις πόλεις. Αυτό συμφωνούν τα νησιά. Συμφωνούμε ότι δεν μπορεί να έχουμε 42.000 άτομα. Εμείς στοχεύουμε μέσα στο 2020 να πάμε κάτω από το μισό από αυτούς που είναι σήμερα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αποσυμφόρηση που έχει γίνει στα νησιά. Θεωρούμε δεδομένη την ανάγκη κλειστών δομών. Αυτό που υπάρχει μεγάλο θέμα είναι ότι δεν έχει πιστεί η τοπική κοινωνία, και το λέω με ευθύτητα, ότι σε αυτές τις νέες δομές θα είναι πράγματι κλειστές και ελεγχόμενες. Θα συνδυαστούν με αποσυμφόρηση πάνω του 50% και δεν θα υπάρχει παραμονή άνω των 6 μηνών. Μισό δεν λεπτό. Είναι κέντρα μόνιμης εγκατάστασης. Σύμφωνοι. Αυτό θέλω, κύριε Χατζή, να το εξηγήσω. Βεβαίως. Επιτρέψτε μου αλετό. Αυτοί που δικαιούνται άσυλο. Μισό λεπτό στο προηγούμενο που είπατε και θα το εξηγήσετε βεβαίως, γιατί θέλει μια εξήγηση, γιατί μας ακούν οι άνθρωποι αυτοί τώρα και έχουμε πολλά μηνύματα αυτή τη στιγμή από αυτές τις περιοχές. Δεν σας πιστεύουν. Δεν είναι θέμα δεν σας πιστεύουν. Είναι θέμα ότι έχουν περάσει τόσα πολλά, έχουν περάσει τόσα αλήθεια. Χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και εσείς που είστε από Τυχείο και σας μιλάνε οι συμπατριώτες σας από εκεί. Λογικό είναι να μην έχουν. Δεν είναι θέμα προσωπικό αν σας πιστεύουν ή όχι. Γιατί εμείς είπαμε εδώ ότι πράγματι το τρέχει το θέμα. Το λέω δημόσια, δεν έχω κανένα λόγο εγώ. Και κριτική θα σας ασκήσουμε άμα γίνει λάθος, αλλά. Δεν μπορεί ο απλός μέσος πολίτης σήμερα που έχει περάσει όλη αυτή τη διαδικασία να πιστεί εύκολα ότι αφού του λέτε αυτό το πράγμα είναι και συμβόλαιο. Δεν το πιστεύει. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Χατζή, να παρουσιάσω τι θέλουμε να κάνουμε για να το ακούσουν καθαρά οι νησιώτες μέσω της εκπομπής σας. Πρώτον, θα κλείσουμε μέσα στο 2020 όλες τις ανοιχτές δομές. Τη Μόρια, το Βαθύ και τη Βιάλ. Αμέσως μόλις ανοίξουν τα νέα κλειστά κέντρα τα οποία βρίσκονται εκτός αστικού ιστού. Σε αυτά τα κλειστά κέντρα οι νεοαφιχθέντες, οι παραβατικοί και αυτοί που έχουν αρνητική απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών για το άσυλό τους δεν θα έχουν δικαίωμα εξόδου. Καμία ώρα της ημέρας. Αυτοί που είναι στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή έχουν περάσει τον πρώτο μήνα, δεν έχουν δείξει θέματα παραβατικότητας, θα έχουν δικαίωμα να βγουν κάποιες ώρες την ημέρα. Το βράδυ θα είναι κλειστό το κέντρο για όλους. Αυτό σημαίνει ασφάλεια για τους κατοίκους. Όσοι παίρνουν άσυλο, και αυτή τη στιγμή καταφέραμε το 2020 τις αιτήσεις, τις νέες, να βγαίνουν οι αποφάσεις ασύλου σε 24 ημέρες, μέσα σε 2 μήνες. Όσοι έχουν πάρει άσυλο θα φεύγουν από τα νησιά. Όσοι έχουν αρνητική απόφαση ασύλου θα κάνουν προσφυγή και μετά την αρνητική απόφαση περίπου στους 5 με 6 μήνες θα φεύγουν επίσης. Αυτό σημαίνει ότι η μέση παραμονή στα νησιά θα είναι περίπου 4 μήνες. Δεν δημιουργούνται μόνιμες κοινότητες. Δεν δημιουργούνται μειονότητες. Σύμφωνοι. Δεν δημιουργείται μόνιμη παραμονή. Με συγχωρείτε. Εκεί όμως που βλέπω εγώ και έχω διαπιστώσει δηλαδή από την καθημερινή μας επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, ότι η βασική τους ένσταση ποια είναι? Ο αριθμός που λέτε ότι θα μπει σε αυτά τα κέντρα. Σου λέει. Μου λέει ο κύριος Μηταράκης, είναι και πατριώτης μου, εντάξει, θα βάλω μέσα στα κέντρα 5.000. Παράδειγμα, λέω ένα νούμερο άσχετο τώρα. 5.000. Δεν το πιστεύει το 5.000. Σου λέει 5.000, μου λέει σήμερα. Εδώ θα μαζευτούν 15. Δεν είδαμε τι έγινε στη Μόρια, σου λέει ο άλλος. Και έχει δίκιο να στο λέει, γιατί το έχει πάθει. Και εκεί που το έχει πάθει,
φυσάει και τη γιαούρτι. Γιατί κάει και στο χυλό. Δεν μπορεί εύκολα να πείσετε μια κοινωνία ταλαιπωρημένη, δοκιμασμένη και επανειλημμένος την έχουν, και που επανειλημμένος την έχουν κοροϊδέψει χρόνια τώρα, να πιστείς αυτό που λέτε εσείς, κύριε Μηταράκη. Δεν είναι εύκολο. Και πρέπει να ξεκαθαρίσετε το θέμα του αριθμού των ανθρώπων που θα βρίσκονται εκεί. Αυτό πρέπει να μας το πείτε τώρα, να μας το πείτε που τα ακούνε. Έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένα τη χωρητικότητα. Συνολικά στα νησιά δημιουργούμε 20.000 θέσεις από 42.000 άτομα που βρίσκονται σήμερα στα νησιά. Η μεγάλη διαφορά, κύριε Χατζή, με πέρυσι είναι ότι πλέον μπορούμε σε ταχύτατο χρονικό διάστημα να βγαίνουν οι αποφάσεις ασύλου. Και βγαίνουν. Δεν είναι υπόσχεση. Αλλά να σας πω κάτι τραγικό. Το είπα και χτες. Έχουμε 1.150 αρνητικές αποφάσεις τον Ιανουάριο. Έχουμε επιδώσει τις 360. Και αγνοούνται μέσα στα κέντρα, μέσα στις πόλεις, 745 που έχουν αρνητική απόφαση ασύλου μέσα στον Ιανουάριο. Αυτοί έπρεπε να είχαν ήδη απελαθεί στην Τουρκία. Επίσης, ένα σημαντικό μήνυμα για τους νησιώτες. Επίσης, ένα σημαντικό μήνυμα. Εδώ χάθηκε ο μάρτυρας. Η παραμονή στα κέντρα. Σαράφης, δεν καθόλου αυτή. Επιτρέψτε μου, κύριε Χατζή. Παρακαλώ, κύριε. Ένα επίσης σημαντικό μήνυμα για τα νησιά που είναι ξεκάθαρη απέτηση των νησιωτών. Η παραμονή στα κλειστά κέντρα θα είναι υποχρεωτική. Άρα τα διαμερίσματα που υπάρχουν μέσα στις πόλεις, μέσα στο 2020 θα παραδοθούν, θα κλείσουν. Πλέον όποιος φτάνει στο νησί θα μένει υποχρεωτικά στο κέντρο. Σε 2 μήνες περίπου θα φεύγει αν έχει άσυλο. Εντάξει, το σε 6 μήνες περίπου θα επιστρέφεται αν δεν έχει. Ένα λεπτό. Πώς θα τους πάτε στην Τουρκία πίσω? Η Τουρκία έχει δεχθεί όλους όσους έχουμε στείλει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή συνεργασία με τις τουρκικές αρχές. Το είναι... πρόβλημα είναι ότι αυτοί που εμείς, βγάζουν λοιπόν, αρνητικές αποφάσεις ασύλου σήμερα... δουλειά, αυτό καταλαβαίνω. Κύριε Χατζή, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η χώρα μας. Δεν τελειώνει γρήγορα τη δουλειά, αυτό μου λέτε. Όχι μόνο αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό είναι. Επειδή επί ΣΥΡΙΖΑ τους παίρναν από τα νησιά και τους φέρναν στην ενδοχώρα, μόλις έβγαινε η αρνητική απόφαση στην ενδοχώρα, η Τουρκία, καλός ή κακός, δεν δέχεται πίσω όσους έχουν απομακρυνθεί από τα νησιά. Άλιστα, δεν τους αναγνωρίζει. Εντάξει, το κατάλαβα. Τώρα μισό λεπτό όμως, γιατί προηγουμένως θέσατε ένα κεντρικό θέμα που αφορά τον Περιφερειάρχη, με τον οποίο έχω συνομιλήσει πολλές φορές. Κύριε Μουτζούρη, γεια σας. Παρακαλώ, περιμένετε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Μουτζούρη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χατζή, και καλημέρα, κύριε Υπουργέ, φίλε μου. Λοιπόν, τι φίλε μου και φίλε καλημέρα, μου. Κώστα. Αλλά τον κύριο Υπουργό δεν τον ακούτε όμως. Ξεκίνησα και καλά. Δεν θέλετε να κάνετε ένα διάλογο πάνω σε αυτό το νέο δεδομένο που μας λέει ο κύριος Μηταράκης, ο οποίος προσπαθεί να βρει μια λύση στη διαχείριση αυτού του τόσο αγκαρθάδου ζητήματος. Και εμείς έχουμε πει ότι τα νησιά πρέπει να απελευθερωθούν, αλλά θέλουν και αυτοί ένα χρόνο να το κάνουν αυτό, κύριε Περιφερειάρχα. Θα προσυπογράψω αυτό που λέτε. Τότε γιατί δεν πάτε στη συνάντηση να τελειώνουμε να κλείσει αυτή η πληγή? Έχει αναλάβει το Υπουργείο, έχει τρέξει το θέμα πάρα πολύ. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, ποιο είναι το θέμα μας. Χθες εδώ στις Βρυξέλλες ο κύριος Χινάς ενώπιον όλων των περιφερειακών δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία του Δουβλίνου, καμία άλλη υπογραφή σαν δήλωση ή ανακοινωτή σαν δήλωση που να επιβάλλει στην ελληνική κυβέρνηση τη διατήρηση των μεταναστών στα νησιά. Η κυβέρνηση τούτη και κυρίως η προηγούμενη από εκεί ξεκίνησε, ερμήνευσε. Ο κύριος Χινάς, ο αντιπρόεδρος... Μάλλον δεν το καταλάβατε καλά, δεν πρέπει... Πάρα πολύ καλά. Και σας επικαλούμε τον κύριο Πατούλη, όλους τους περιφερειάρχες, οι οποίοι ήταν παριστάμενοι. Παρίστανο. Παρίστανο. Να βγάλουμε τον κύριο Σινά, κύριε Χατζή. Για μισό λεπτό, κύριε Μηταράκη, ακούσατε τι είπε. Κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια δήλωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό είναι να ζητηθεί από την Επιτροπή να κάνει σχόλιο. Όχι να κάνει σχόλιο, να ξεκαθαρίσει αυτό που λέει στον Περιφερειάρχη, γιατί αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι ισχύει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλήρως. Είναι... 16 και 15 τις χθες δηλώθη από τον κύριο Σκηνά. 16 και 15 το απόγευμα. Είναι χθες το απόγευμα ενώπιον των περιφερειαρχών Ελλάδος, αντιπεριφερειαρχών και λοιπόν. Και τι είπε, πέστε ακριβώς για να ακούσει ο Υπουργός, παρακαλώ. Ότι δεν επιβάλλεται από τη δήλωση του Δουβλίνου ή κάποια άλλη συμφωνία η παραμονή των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών στα νησιά και μόνο. Είναι θέμα ρυθμίσεως της κυβερνήσεως που θα τους έχει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για ποιο λόγο πολύ. 50.000 μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Είναι απλό θέμα. Παρακαλώ, κύριε Μουτζούρη, με βάση αυτή την κουβέντα που σας είπε ο κύριος Χινάς. Προφανώς ο κύριος Υπουργός δεν έχει μια τέτοια πληροφόρηση και θα ζητηθεί, φαντάζομαι, κύριε Μηταράκη, μια διευκρίνηση από τον κύριο Σχοινά. Άρα,
Δεν είναι δόκιμο. Κύριε Χατζή, δεν απαραίτητο ότι δεν ο Σχοινάς. Διαβάζει κανείς τη δήλωση του Δουβλίνου, την ισχύω σε όχι, και βλέπει. Λέω να ζητηθεί επίσημα αυτό να την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Μουτζούρη, να σας μιλήσει ο κύριος Υπουργός. Κύριε Μουτζούρη, έχετε μπερδέψει διαφορετικά. Κύριε Μπουτζούρη, έχετε μπερδέψει κάποια διαφορετικά πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σύλλου του Δουβλίνου, η οποία προσπαθεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και είναι στην πρώτη γραμμή για να αλλάξει, δεν επιβάλλει εθνικούς κανόνες. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ευθύνη δικιά μας μέσα στο άσυλο πώς θα κινηθούμε και μετά πρέπει να τους κρατήσουμε όλους αυτούς σε Ελλάδα. Αυτό λέει η παλιά Συμφωνία του Δουβλίνου. Έρχεται μετά η κοινή ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το 2016. Μας ακούτε, το 2016. Τώρα σας ακούω πολύ καλά. Σας μιλάω ο κύριος Υπουργός και θέλω να τον ακούσετε. Ναι, είχε διακοπή η τηλεφωνική σύνδεση. Παρακαλώ, ελάτε κύριε Υπουργέ. Έρχεται μετά η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και λέει ότι δέχεται η Τουρκία άμεση επιστροφή όλων όσων έχουν εισέλθει από τα ελληνικά νησιά. Η ερμηνεία αυτής της συμφωνίας που έγινε επισήμως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία όμως είναι η βάση αυτή τη στιγμή της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, είναι ότι οι επιστροφές γίνονται από τα νησιά, από αυτούς που έχουν παραμείνει στα νησιά. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου, κύριε Μουτζούρη, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει η Ελλάδα να προσπαθήσει να αλλάξουμε. Αλλά το πρόβλημα, κύριε Μουτζούρη, έχει δημιουργηθεί για άλλο λόγο. Ότι δεν έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια, μέσα σε 6 μήνες, να βγάζουμε τις αποφάσεις ασύλου. Γιατί αν βγάζαμε τις αποφάσεις ασύλου που τώρα μπορούμε σε 6 μήνες, δεν θα είχαμε πρόβλημα στα νησιά. Το πρόβλημα λοιπόν στα νησιά, κύριε Μουτζούρη, άρα αν λειτουργήσει το νέο κέντρο στο νησί, κλείσουν τα ανοιχτά και σε 4 μήνες μέσο όρο φεύγει ο κόσμος, τα νησιά δεν θα αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Και αν κλείσουν και τα διαμερίσματα στην πόλη, ελεγχθούν εκεί ΜΚΟ, δεν θα έχουμε τα προβλήματα που έχετε. Αυτό ζητάμε, ζητάμε τη στήριξή σας, ζητάμε να μας εμπιστευτείτε, αντιλαμβάνεστε το βάρος της ευθύνης που έχω, το κάνω με απόλυτη επίγνωση της κατάστασης. Η λύση που προτείναμε είναι η βέλτιστη για τα νησιά. Σας φέρνει σε πολύ ασφαλέστερη κατάσταση από ό,τι είστε σίγουρα. Και μας επιτρέπει να κάνουμε επιστροφές. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Και οι επιστροφές θα σταματήσουν τις ροές σε μεγάλο βαθμό. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Μουτζούρη. Παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή έκανε μια έκκληση δημόσια ο Υπουργός. Δεν γίνονται εύκολα αυτά στην εκπομπή του, δεν έχει σημασία. Εδώ βρέθηκε η συζήτηση και σας λέει βοηθήστε, στηρίχτε, πηγαίνετε στο διάλογο. Μην μένετε πίσω σε αυτό το θέμα, γιατί δεν αφορά τα νησιά μόνο, είναι εθνικό το θέμα, όπως και ο κύριος Τσίπρας είπε χτες στην εκπομπή μας, και είπε ότι θα βάλει και πλάτη για να μεταφερθούν πάρα πολλοί. Λοιπόν, κύριε Χατζή, μετά από την έκκληση του κυρίου Υπουργού, τη σαφή του δήλωση και το γεγονός ότι θα κοιτάξουμε να δούμε τι λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δεν βλέπετε ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Γιατί σας βλέπει η κοινωνία τώρα και σας ακούει. Βεβαίως κύριε Χατζή, τη βλέπω. Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό και δημότη μου, γιατί είναι δημότης του Βορείου Αιγαίου. Εντάξει. Τον παρακαλώ πολύ να δει τι δήλωσε ο κύριος Σχοινάς. Να διαβάσει τα δύο αυτά, το είπαμε. Να τα δει. Γνωρίζω, και εδώ να είμαστε και από μηδενική βάση να το κουβεντιάσουμε, κύριε Χατζή. Εγώ σας λέω. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται μηδενική βάση. Ότι κύριε Υπουργέ. Εννοείται να αφήσω τη μόρια ανοιχτή. Εννοείται να αφήσω τη Βιάλη ανοιχτή και να έχουμε 42.000 άτομα ανοιχτά στα νησιά, αυτό δεν το θέλετε ούτε εσείς ούτε εγώ. Αν μου λέτε να μην έχω κλειστά κέντρα για την ασφάλεια των νησιωτών, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά κέντρα. Δεν μπορεί το άσυλο να γίνεται εκεί και δεν μπορώ να χάσουμε χρόνο. Απαιτούν οι νησιώτες το καλοκαίρι να μην είναι τα νησιά γεμάτα πρόσφυγες και μετανάστες. Θα είναι, κύριε Υπουργέ, το θυμηθείτε, θα είναι. Εγώ σα ρωτάω, αφήστε κύριε Μουτζούρη, το θα είναι, δεν το ξέρετε. Αν καθυστερούμε, θα είναι. Περιμένετε, κύριε Μηταρά, αν καθυστερούμε, θα είναι. Περιμένετε, κύριε Μηταρά, κύριε Μουτζούρη, το τι θα είναι, δεν το ξέρουμε. Έχετε υποχρέωση να δώσετε μια ευκαιρία ή όχι στην κυβέρνηση. Έχω πολλές υποχρεώσεις να δώσω. Τώρα. Και παρακαλώ τον κύριο Υπουργό, αφού μελετήσει, να συζητήσουμε. Τον παρακαλώ πολύ. Θα κάνετε διάλογο με τον κύριο Υπουργό, αυτό σα ρωτάω. Ανά πάσα στιγμή, αν δεν αλλάξει απόψεις, αφού κλείσουμε το μικρόφωνο. Διότι και τη Δευτέρα. Ό,τι είπε τώρα ισχύει. Ό,τι είπε τώρα είναι καταγεγραμμένο, τελείωσε. Αναμένω από εσάς να πάτε να κάνετε ένα διάλογο με τον Υπουργό, να δώσετε μια ευκαιρία στο κράτος να βρει κάποια λύση. Εδώ μιλάμε για το κράτος. Δεν μιλάμε για την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μιλάμε για το κράτος. Πάντως, κύριε Χατζή, επιτρέψτε μου. Παρακαλώ, επειδή κάνουμε αυτή τη συζήτηση από το Νοέμβριο,
εναλλακτική. Στα κλειστά κέντρα δεν έχει προταθεί. Η Χίος έχει δεχτεί ένα κλειστό κέντρο, απλώς ο όγκος που προτείνει δεν καλύπτει τις σημερινές ροές. Και άρα θα δημιουργούσε την ανάγκη να έχουμε και ανοιχτές. Αλλά εναλλακτική στα κλειστά κέντρα. Περιμένετε, είναι σημαντικό, κύριε Χατζή. Κύριε Υπουργέ, και εσείς. Εναλλακτική δεν έχει προταθεί. Όχι, εγώ θα πρότεινα το εξής και σε εσάς. Ο κύριος Μουτζούρης φαίνεται διατεθειμένος να κάνει ένα διάλογο μαζί σας. Αλλά παρακαλώ, ξεκινήστε αυτό τον διάλογο με καλή προαίρεση και καλή. Πώς να το πω, διάθεση ο καθένας, ούτως ώστε να υπάρξουν τα ζητήματα και να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Στην ίδια παράταξη ανήκετε. Κύριε Χατζή, να σας πω και κάτι άλλο. Θα στείλω μια επιστολή στον κύριο Μουτζούρη σήμερα και στους δημάρχους Μυτιλίνη, Χίο και Σάμου, ζητώντας να συστήσουμε άμεσα μια ομάδα εργασίας για το κλείσιμο των ανοιχτών δομών. Γιατί χρειάζεται αρκετή προεργασία τις επόμενες εβδομάδες για να ξεκινήσουμε οργανωμένα το κλείσιμο της Βιάλ, της Μόριας και του Βαθύ. Ωραία. Άρα, κύριε, λοιπόν... κύριε Χατζή, ναι. Να κάνω μια κατακλίδα. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέω στον κύριο Υπουργό, όπως είπε και ο κύριος Σχοινάς, δεν απαραίτητο αυτές οι κλειστές δομές που λέει ο κύριος Υπουργός να γίνουν στα νησιά, στις θέσεις που περιέξε. Υπάρχει 120.000 ευρωπαϊκά χιλιόμετρα η Ελλάδα υπάρχει. Μα θα πάνε και στην Ελλάδα, κύριε Μουτζούρη. Δεν θα μείνουν όλοι. Μα δεν το λέει, δεν το λέει κανείς. Οι επιτάξεις γίνονται μόνο στα νησιά, κύριε. Μα χτες είχαμε τον κύριο, τον κύριο Γεραπετρίτη εδώ και είπε ότι μέσα στον Μάρτιο, μέσα στο μήνα Μάρτιο, θα ανακοινωθούν και οι δομές που θα γίνουν στην Ενδοχώρα. Μα δεν θα γίνουν. Ξέρετε πόσες φορές τα έχουμε ακούσει. Καλά, εντάξει, το έχετε ακούσει. Εντάξει, κύριε Μουτζούρη. Σύμφωνοι, αλλά τώρα είμαστε στο παραπέντε. Δεν μπορεί να κάτσετε σε ένα τραπέζι να συζητήσετε. Έλεγε άνθρωποι. Βέβαια μπορούμε. Τι λέτε, βέβαια μπορούμε. Τελείωσε λοιπόν. Ένα διάλογο να τελειώνουμε. Να σας πει η κυβέρνηση το σχέδιο, να τους δώσετε μια προθεσμία, να τους πείτε παιδιά, επειδή έχουμε φάει ένα σωρό ψέματα στο κεφάλι και δεν αντέχουμε άλλο. Και έχετε δίκιο δηλαδή. Απόλυτο δίκιο. Σας δίνουμε διορία μέχρι τότε. Σας πήγε η κυβέρνηση, εγώ μέχρι τότε μπορώ να το λύσω. Και αν δείτε ότι μέχρι τότε δεν γίνεται, θα τους κρεμάσουμε στο Σύνταγμα. Τι να σας πω άλλο. Ναι, κύριε Χατζή, ευχαριστώ. Εγώ πιστεύω, κύριε Μουτζούρη. Κύριε Μουτζούρη. Κάνω λάθος και περίμενε, κύριε Μηταράκη, που τώρα εδώ γίνεται δουλειά. Κύριε Μουτζούρη, έχω λάθος αυτό. Καθόλου. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν επικοινωνία οι δυο σας να τα βρείτε και να τελειώνουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Μουτζούρη. Ευχαριστώ, κύριε Χατζή. Να είστε καλά. Κύριε Μηταράκη, φαίνεται και αυτός έχει καλή διάθεση. Και εδώ δεν πάμε να τσακωθούμε. Πάμε να βάλουμε ένα. Καθόλου. Ένα ζήτημα το οποίο μας ταλανίζει τώρα χρόνια σε μία σειρά. Ζήτημα, κύριε Μηταράκη, κύριε Υπουργέ. Που δεν θα λυθεί, γιατί αύριο θα έχουμε τους κλιματικούς μετανάστες. Κάτι τα συνέπεια πρέπει να θωρακιστεί. Και έχετε χρέος, γιατί πήρα την καυτή πατάτα στα χέρια σας και το καταλαβαίνω εγώ αυτό, να διαχειριστείτε μια υπόθεση η οποία θα έχει συνέχεια, μεγάλη συνέχεια. Κατά συνέπεια, σας παρακαλώ θερμά, επικοινωνήστε και εσείς μαζί του. Επικοινωνήστε και με τον κύριο, πώς τον είπε, τον κύριο Σχοινά, που λέει κάποια περίεργα εκεί. Είναι θέμα ερμηνείας βέβαια αυτά. Για να κλείσουμε έχουμε το θέμα. Μιλήσει, να την έχουμε την άλλη εβδομάδα να σας φέρω εδώ και να είμαστε ότι γίνεται ένας διάλογος, να πούμε. Κύριε Χατζή, έχουμε μιλήσει με την Επιτροπή. Ξέρουμε τα διεθνή δεδομένα. Αύριο είμαι Βερολίνο να δω τον κύριο Ζεχόφεν, τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της διεθνοποίησης. Αλλά πρέπει και στους νησιώτες να πούμε αλήθειες. Κύριε Χατζή, δεν χωράει λαϊκισμός. Όχι, ούτε ψέματα. Ούτε ψέματα, μεγάλες ιδέες ή πράγματα που δεν ισχύουν. Γιατί εγώ ζω σε ένα νησί, περπατάω στον δρόμο, δεν μπορώ να μην πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι τα κλειστά κέντρα με σύντομη παραμονή είναι απαραίτητα για τη θωράκιση των νησιών και την ασφάλειά του. Για να ακούσω τον Δήμαρχο Λέρου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Κολιά. Καλή σας ημέρα. Γεια σου, Δήμαρχε, καλημέρα. Τι κάνεις, Δήμαρχε? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Να είμαστε καλά. Έχει και η Λέρος και οι Κος ανοιχτές δομές. Δεν είναι μόνο το Βόρειο Αιγαίο. Όχι, και... μα γι' αυτό σας έχω εδώ. Έτσι ακριβώς. Και σας έχω, και είστε Λέρο... τακτικός εδώ. Περισσότερο από το αυτούς που μετράνε... Σας ευχαριστώ που μπορούμε να μεταφέρουμε την αγωνία μας στον προβληματισμό μας. Ναι. Και την κατάσταση που υπάρχει, την πραγματική. Είναι live λοιπόν ο κύριος Μηταράκης. Ο Υπουργός είπε ένα σχέδιο που έχουν, είπε ο κύριος Υπουργός ένα σχέδιο που έχουν, συνομίλησε και με τον κύριο Μουτζούρη. Υπάρχει λοιπόν η διάθεση να γίνει ένας διάλογος. Το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λέρου, κύριε Χατζή. Συγγνώμη. Το έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λέρου. Είχα επισκεφτεί τον κύριο Κόλια. Ναι, ναι. Μίλησα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ και 40 μέρες που υπάρχει το Υπουργείο, έχουμε πει ξεκάθαρα σε όλα τα νησιά πώς ακριβώς σχεδιάζουμε τη θωράκιση των νησιών. Μάλιστα. Εδώ κύριε τώρα... Υπουργέ, σχεδιάζεται βεβαίως, σεβαστά όλα αυτά, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα της χώρας. Όμως, μιλάμε ότι στη Λέρο αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρεις ανοιχτές δομές. Θα κλείσουν οι ανοιχτές δομές αυτές. Γιατί οι δομές αυτές
Γιατί αυτές οι δομές το βράδυ δεν παραμένουν κλειστές, όπως λέτε που θα εφαρμοστεί όταν επεκταθεί το κέντρο και κατασκευαστούν οι κλειστές δομές. Και γιατί πρέπει να επεκταθούν οι δομές. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Φιλοξενούμε σήμερα 3.500 όταν μπορούμε να φιλοξενήσουμε στην πραγματικότητα 800. Γιατί πρέπει τα 10 στρέμματα να γίνουν 50, 60, 70. Αυτό δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό. Διότι οι χιλιάδες πλέον θα είναι πολύ περισσότεροι πρόσφυγες μετανάστες από τους σημερινούς. Και γιατί σήμερα δεν γίνονται οι επιστροφές προς την Τουρκία. Σήμερα κιόλας. Για να υπάρχει και αποσυμφόρηση αυτό που είναι το ζητούμενο της Δημοτικής Αρχής. Okay. Το καταλάβαμε. Μισό λεπτό να δώσει ο Υπουργός μια εξήγηση, γιατί είπε κάτι την ώρα που μιλούσατε. Λέει, βεβαίως θα υπάρχουν οι κλειστές δομές. Τελεία και παύλα. Για ελάτε, κύριε Υπουργέ, απαντήστε τον κύριο Κόλλια, παρακαλώ. Οι ανοιχτές δομές θα κλείσουν και θα σας καλέσω σήμερα και γραπτός. Κάνουμε μια ομάδα εργασίας για να οργανώσουμε τη διαδικασία κλεισίματος και απόδοσης της έκτασης τοπικές κοινωνίες. Σήμερα ούτε τα μέτρα ασφαλείας, ούτε η χωρητικότητα του κλειστού κέντρου επιτρέπει να μείνουν μέσα όλοι αυτοί που είναι. Άρα χρειάζεται μια επέκταση του χώρου. Χρειάζεται να υπάρχουν και εγκαταστάσεις, γιατί όταν μια δομή είναι κλειστή, αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται περισσότερος διαθέσιμος χώρος ανακάτοικο για να μπορεί με ανθρώπινες συνθήκες να βρίσκεται στην κλειστή δομή. Μάλιστα. Ήδη η διαδικασία ασύλου κινείται πολύ πιο γρήγορα. Ήδη γίνονται επιστροφές προς την Τουρκία. Έχουμε κάνει 9 επιστροφές και έχουμε άλλες 2 αποστολές επιστροφών την επόμενη εβδομάδα σχεδιασμένες. Ναι. Τρέχουμε σε υψηλότερους ρυθμούς κατά πολύ από όλο το 2019. Περίπου το πρώτο τρίμηνο θα υπερβούμε όλη την προηγούμενη χρονιά. Τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι νέες αποφάσεις ασύλου από το νέο σύστημα που ισχύει από 1η-1η του 2020. Σας είπα όμως ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ειδικά στη Μόρια έχουμε πάρα πολλούς 745 με αρνητική απόφαση Ιανουαρίου, οι οποίοι κρύβονται. Μισό λεπτό. Εγώ θέλω κάτι για να κλείσουμε. Θέλω το εξής, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό, κύριε Κόλλια. Μπορείτε, παρακαλώ, να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι, παιδιά, εγώ αυτό το πρόγραμμα που έχω, που αναλάβατε πρόσφατα και εσείς, δεν το έχετε αναλάβει από την αρχή και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Προς το παρόν σας δικαιολογούμε. Να τους πείτε, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τότε εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και να την ολοκληρώσουμε. Για να μπορούν να σας πιστέψουν. Γιατί αν τους πείτε ότι εγώ θα την κάνω μέχρι το Μάρτιο, παράδειγμα λέω, ένα τυχαίο μήνα. Και δεν το κάνετε. Από εκεί και πέρα, εντάξει, τις τύχες της, όλοι μας τάξει τις τύχες μας. Και κυρίως η κυβέρνηση. Έχετε δίκιο, χρειάζεται ένας οδικός χάρτης και είναι νομίζω βασικό θέμα συζήτηση που να κάνουμε τώρα και με τους δημάρχους και με τους περιφερειάρχες. Ωραία. Ένας να καθίστε λοιπόν σε ένα τραπέζι και να τους πείτε, παιδιά, εγώ μπορώ αυτά που σας λέω να τα υλοποιήσω στους επόμενους 3 μήνες, 4 μήνες και αυτοί βεβαίως να κάνουν την υπομονή τους, να ξέρουν τον ορίζοντα το χρονικό. Όχι, θα το κάνω και θα μου έρθει το Σεπτέμβρη πάλι, κύριε Μηταράκη, θα σου πει ο Δήμαρχος και μου λες τα ίδια. Θέλουν έναν ορίζοντα χρονικό. Δεν είναι λογικό αυτό? Και εσείς στη θέση σας και οι φίλοι σας στοιχείο, αυτό σας λένε, φαντάζομαι. Απολύτως, και ήδη έχουμε μια καθημερινή σχεδόν επικοινωνία με τους δημάρχους. Ωραία. Και με την περιφέρεια. Πρέπει να τα βάλουμε και σε ένα κάτω, και αυτό είναι νομίζω ένα βασικό θέμα συζήτησης για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ, που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και με τον Δήμαρχο και με τον Περιφερειάρχη. Κύριε Κόλλια, σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα πάντως, κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτό. Αυτό είναι το κεντρικό. Γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε εύκολα αυτό που μας λένε. Γιατί τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Όλοι μας, και εσείς και εμείς. Και έχουμε δύναμη να εφαρμόζονται. Άρα, αυτό που περιμένουμε ποιο είναι? Ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να μπορείτε κι εσείς, ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να μπορείτε κι εσείς να λέτε, παιδιά, όπα, έχω 2 μήνες μπροστά μου, 3 μήνες, μετά πάπαλα, τελειώσαμε. Λέω εγώ τώρα, έτσι το καταλαβαίνω. Οι ροές συνεχίζονται καθημερινά. Τώρα δεν έχει ροές, μου λένε. Μ' ακούτε? Με ακούτε, οι ροές συνεχίζονται καθημερινά και δεν υπάρχει καμία αποσυμφόρηση από το νησί μας. Ούτε επιστροφή προς Τουρκία, ούτε προς την υπηρετική χώρα, δυστυχώς. Εντάξει, κλείστε τη, λέω, τι να σας πω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ κάνω μια προσπάθεια για να, δημοσιογραφικά, για να έρθετε σε μια... Και σας ευχαριστώ. Για να ακουστεί η φωνή σας κυρίως, γιατί μας ενδιαφέρουν τα νησιά πάρα πολύ, και να καταλάβει το Υπουργείο το πρόβλημα. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, θα πάμε για διαφημίσεις, κύριε.